συγκρομή. Προκλητικό αυτό. Το αγόρασαν με συγκρομή. Ακούστε τα, ναι. Άνθρωποι. Εγώ τα καταλαβαίνω, δεν τα καταλαβαίνω. Α, το Πάπα, μη μας ξαναπεί το Πάπα. Όχι, θα τα πούμε, περιμένατε. Δεν θα περιμένω, να περιμένω, να μην τα περιμένω, εσύ να μην περιμένεις. Επειδή δεν θεωρούσα λογικό και φρόνιμο να εμπλακούν τρίτα πρόσωπα σε αυτή την υπόθεση, αποφάσισα να φανώ εγώ ως κύριος του εν λόγω αεροπλάνου. Αφανείται ο κύριος, ο κάτοχος. Ο ιδιοκτήτης. Εγώ να φανώ, ναι. Να γραφτεί στο όνομά μου, δηλαδή να εμπλακούν άλλα πρόσωπα. Δια να καταδείξω ότι πρόκειται περί υπερελαφάνου αεροπλάνου μικρής αξίας, σας καταθέτω σχετικό φωτογραφικό υλικό. Θέλετε, Άγιε Πρόεδρος, το τιμολόγιο θα πάρω. Για να διαμορφώσετε μια άποψη και τα μέλη του δικαστήριου. Ποιο είναι το πλάνο. Τι αεροπλάνο είναι. Πόσο στοιχίζει το αεροπλάνο. Υπάρχει μέσα στο στοφάκιο δικογραφίας απόδειξη 5 εκατομμύρια. Όσο κόστιζε ένα μεταχειρισμένο για το δεν θα ενδιαφέρει να δείτε το δω. Τώρα το τώρα ακούω. Ως εκ τούτου, εξεπαιδεύθην διανοδηγό το συγκεκριμένο υπερελαφρύ αεροσκάφος, κατά την ημέρα λοιπόν της αφήξεως του Πάπα ανεχώρησα με το εν λόγω αεροπλάνο έχοντας αναγράψει στα υπερμεγέθη πάνινα φτερά του συνθήματα και λόγια των Αγίων Πατέρων, όπως τα λόγια του Αγίου Κοσμά Θεοτολού τον Πάπα να καταράσετε κλπ. Μετά από ανεφοδιασμό καυσίμων σε προγραμματισμένο μέρος έξω από τη Θήβα, συνέχισα την πορεία μου με σκοπό να πετάξω πάνω από την πνίκα κατά την ώρα της θεατρικής παραστάσεως του Πάπα μετά του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Όταν εισήλθα στο λεκανοπέδιο, αντελήφθη ότι με πλησίαν δύο αεροπλάνα της πολεμικής αεροπορίας, τα οποία έλεγχαν προφανώς τον αέριο χώρο για την προστασία του Πάπα. Αυτά με συνάγκασαν να αλλάξω πορεία και να μην μπορέσω τελικώς να φτάσω στον τόπο της συνευρέσεως των δύο αιρετικών κεφαλών. Είχα μαζί μου και τυπωμένες προκηρύξεις με πατερικά πορεία σχετικά με τον παπισμό, προκειμένου να τις πετάξω από αέρος. Γι' αυτά δεν μπορεί να μας τα πείτε σαν διήγηση όμορφη. Διήγηση, δεν είναι όμορφη η διήγηση αυτή. Για να μην ξεχάσω κάτι, γιατί με τη διήγηση... Πώς ξεχνάμε πολλά. Ένεκα του ότι δεν κατάφερα να φέρω εις πέρας, την εν λόγω διαμαρτυρία, ελυπήθην βαθύτατα και θεώρησα ως προσωπική μου ήττα όσον αφορά το θέμα της ομολογίας της πίστεως. Όπως βλέπετε, Άγιοι Δικαστές, στην Αθήνα είναι αρκετά καλή και πλήρης η προστασία την οποία σας παρέχει το κράτος προκειμένου να ξεπουλάτε σε όλους τους Χριστούς το θησαυρό της πίστεως. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και στις μικρότερες πόλεις όπως τη Λάρισα, στο Βόλο κλπ. Εσκέπτην λοιπόν για την τιμή, όπως λέγουμε, των όπλων, να προβώ σε μια μικροτέρας βεβαίως αξίας και σημασίας διαμαρτυρία, στρεφόμενος όμως εναντίον του ίδιου σάπιου εκκλησιαστικού κατεστημένου. Τα υπόλοιπα μετά από αυτή την απόφαση πιστεύω ότι σας είναι γνωστά. Απολογία είναι. Σας παρακαλώ, λέω ότι πετύχουμε στον συνήγορο. Όχι σαν αμφιβολία, είναι. Απολογία είναι. Απολογία μου. Αυτά που έκανατε με τον Πάπα δεν ήταν καλά. Αυτά δεν γίνεται. Ο σάπιος. Δεν είναι. Αν σας αποβώσει σάπιο θα είναι. Το κατα... Ναι. Ναι. Γιατί το έκανε ότι... Όχι, όχι, όχι. Εγώ είχα από μόνος με εδώ. Η Εκκλησία σας κάλεσε. Η Επίσκοπη. Η Εκκλησία σας... Η Επίσκοπη με κάλεσε. Η Διοικούσα Εκκλησία... Η Διοικούσα Εκκλησία, έτσι να το λέτε ακριβώς, όχι η Εκκλησία. Η Εκκλησία... Η Διοικούσα Εκκλησία. Η Διοικούσα Εκκλησία σας κάλεσε. Δεν είχα από μόνος μου. Έτσι να αναγνωρίζει. Εγώ δεν σας μνημονεύω. Εγώ δεν σας κάλεσα. Και κάναμε και ένταση ότι δεν ανήκω και σε εσάς, ούτε σε Μητρόπολη. Έχω πάρει απολυτήριο. Δεν σας ξέρω εγώ προσωπικά. Ναι, ούτε κι εγώ. Εγώ δεν σας μνημονεύω όμως γιατί έχω κάποια σημεία πίστεως. Δεν είστε υποχρεωμένος να με μνημονεύετε. Ναι, δεν είμαι υποχρεωμένος βεβαίως. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος και δεν είστε ούτε το ζήτησα. Το καταδικάστηκε, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον κατεδίκασε. Δεν είστε υποχρεωμένος. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον κατεδίκασε. Και κάνατε εφεσί. Μάλιστα, και την κρίνετε εσείς τώρα. Και εκδικάζετε η εφεσί. Ευχαριστούμε διότι... Να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έλεος. Αυτά για να μην σας κουράσω με περισσότερα όσον αφορά την έκτη κατηγορία του αεροπλάνου. Ο
Θα έρθω στο, σε κάποιο σημείο τώρα της του κατηγορητηρίου. Είναι... η 10η κατηγορία, στην οποία αναφέρεται παρερμηνία και διαστροφή των πατερικών κειμένων και χωρίων, των Αγίων Γραφών και των Πατέρων, ότι εγώ τα διαστρέφω και ο κύριος, ο επίσκοπος, ο κύριος Ιγνάτιος Λάπας, ότι τα βερμηνεύει σωστά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν της παρερμηνίας και διαστροφής για το οποίο με καδίκασε το προηγούμενο δικαστήριο, να σας πω κάποια πράγματα. Και δεν θέλω να σας κουράσω και πάρα πολύ. Και βλέπετε παρέρχομαι κάποια. Επειδή λοιπόν στην παρούσα παράγραφο του κατηγορητηρίου αναφέρονται τα εξής. Ή αγνοών, λέει το κατηγορητήριο, τι ο ιερός πατήρ έλεγε στο ποίμνιό του δια τον διάδοχό του, τον οποίον ως γνωστόν παρεκκίνει αυτόν να ακολουθούν, αυτός εξεγείρει τους πιστούς. Σας μεταφέρω ένα θαυμάσιο τμήμα επιστολής του Αγίου προς τους κληρικούς, οι οποίοι δεν είχαν καμία εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Αρσάκιο τον διάδοχό του, και ως εκ τούτου είχαν φυλακιστεί. Ο τίτλος επιστολής της εγκεκλεισμένης επισκόπης, πρεσβυτέρης και διακόνης εν δεσμοτηρίου δια την ευσέβεια. Και η αρχή της επιστολής, μακάρι του δεσμοτηρίου και της αλήσεως και της των δεσμίων υποθέσεως ημείς, μακάρι και τρισμακάρι υπολάκης τούτο, υπάσαν ανηρτήσαστε την οικουμένη το περί ημάς φίλτρο, εραστάς ημών και τους πόρωθεν όντας πεποιήκατε. Πανταχού γης και θαλάτης άδεται ημών τα κατορθώματα, η ανδρεία, η απερίτρεπτος γνώμη, το αδούλωτον φρόνημα. Ουδέν ημάς κατέπληξε. Τίποτα δεν σας φόβησε δηλαδή. Των δοκούντων είναι δεινών, ου δικαστήριων, ου δήμιος, ου βασάνων νυφάδες, ου καπηλέ μυρίων γέμους αθανάτου, ου δικαστής πυρ από του σώματος αφυής, ου εχθροί θίγοντες, αγωνίζοντες δηλαδή, τους οδόντας, και μύρια είδη κινούντες επιβολής, ου συκοφαντίε το σάφτε, ου καν έσχυντη κατηγορίε, ου θάνατος πρώτων οφθαλμών καθεκάστην ημέρα φαινόμενος, αλήρκες εν ημίν εις παράκληση των γινωμένων ή των γινωμένων υπόθεσης. Σας ακούσε δηλαδή για παρηγοριά αυτά τα οποία τα ίδια τα γεγονότα. Δια ταύτα φανερός μεν ημάς πάντε στεφανούσι και ανακρίτουσι, ου φίλοι μόνον, αλλά και αυτοί οι εχθροί, και ταύτα κατασκευάζοντες, και τα μεν εντάφτα τι αύτα, τα δε εν ουρανείς της παραστής εδινήσεται λόγος, εγέγραπτε ημών τα ονόματα εν βίβλος ζωής, μετά των Αγίων κατηρυθμίθατε μαρτύρων, είδα ταύτα εγώ σαφώς, ούκ εις τον ουρανόν αναβάς, αλλά από θείων αυτά μαθών χρησμών. Πρέπει λοιπόν να δώσετε τώρα εσείς Άγιοι Δικαστές κάποια εξήγηση. Πώς δηλαδή ισχυρίζεται στο κατηγορητήριο ο κατηγορός μου επίσκοπος κύριος Ιγνάτιος Λάπας ότι ο Άγιος προέτρεπε το ποίμνιό του σε υπακοή στο διάδοχό του, τη στιγμή κατά την οποία ανεμακάριζε και κατέτασε μεταξύ των Αγίων και μαρτύρων εκείνους οι οποίοι έκαναν ανταρσία στο διάδοχό του. Δεν είχαν εκκλησιαστική επικοινωνία με αυτόν και διώχθησαν χάρη αυτής της ομολογίας. Μήπως ο Άγιος ήταν δίγλωσσος, μήπως ήθελε να τα πάει καλά με όλους, ή μήπως αυτός, διαστρέφεται τους Αγίους και τους φέρει, στα μέτρα της μηχεπιβασίας του κατηγόρου μου. Θα αναφέρω εν συνεχεία και το χωρίο αυτό του Αγίου, το οποίο ανεγράφεται και στην προκήρυξη, δια να διαπιστώσει κάθε καλοπροαίρετος ποιος διαστρέφει τις ιερές γραφές και τα πατερικά κείμενα. Είναι το περιβόητο χωρίο ουδέν δέδεκα όσων επισκόπους πλην ενίους. Λέει το χωρίο, των δε εισάρων, φοβερών ληστών δηλαδή, ένεκα, μηδέν δέδειθει λοιπόν. Μη φοβάσαι ότι θα μου κάνουν κάποιο κακό δηλαδή. Και γάρι επέστρεψαν εις την χώραν αυτών. Το ηγεμόν πάντα υπήρησε υπέρ τούτο και εν ασφαλείας μεν, πλώ μάλλον εντάφτα όντες, ή ότε εν Κεσαρία είμαι. Ουδένα γάρ δέδικα ως τους επισκόπους πλην ολίγων. Όλος τίνει των εισαύρων ένεκεν μηδέν δέδιθη. Και γάρ ανεχώρησαν και του χειμώνος καλαβόντος οίκη εισήν συγκεκλεισμένη. Αν άρα μετά την πεντηκοστήν εξέλθωσιν.
ανέφερε